κύριε Δήμαρχε, ότι η διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων περνάει και μέσα από την οικονομική τους αυτοτέλεια, οπότε σαφώς και συντάσσομαι με το ψήφισμα που βγήκε στην ΚΕΔΕ. Θα ήθελα να προχωρήσω στην πρώτη ημερησία σε ερώτηση σε σχέση με τις εργασίες που πραγματοποιούνται στην Πλατεία Δημοκρατίας ή αλλιώς, όπως είναι γνωστή, Πλατεία Ευκαρπίδη. Τις τελευταίες μέρες εκτελούνται εργασίες ανάπλασης της Πλατείας Δημοκρατίας με ηλικιώδη μάλιστα ρυθμό. Για την ενημέρωση των συναδέλφων αλλά και του Δημότη της πόλης μας, ερωτάται ο Δήμαρχος. Με την 385 του 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη ανάπλασης της πλατείας, η οποία όμως ήταν τελείως γενική και αόριστη. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, δεν συμπεριελάμβανε η ανωτέρω μελέτη όσα προβλέπονται από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 9/93/13/2012 και προβλέπονται στον νόμο 44/12 του 2016, δηλαδή πρώτον, προμέτρηση υλικών και υπηρεσιών, δεύτερον, τεχνική έκθεση αυτεπιστασίας, τρίτον, τεχνικό δελτίο έργου, τέταρτον, πίνακα υλικών, πέμπτον, προϋπολογισμό και τιμολόγιο μελέτης, έκτον, πίνακα με τον αριθμό, την ειδικότητα και τη διάρκεια απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού και προϋπολογισμό κόστους αυτών, και πίνακα με αριθμό, το είδος και τη διάρκεια χρησιμοποίησης του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων εκτέλεσης δημοτικών έργων, αν τηρείται με ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας ημερολόγιο ανάλογο με το επιβαλλόμενο για οποιοδήποτε απολογιστική εκτέλεση εργασιών. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, δεν αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο τρόπος υλοποίησης της παραπάνω μελέτης, δηλαδή αν θα δημοκρατηθεί με δημόσιο διαγωνισμό ή αν θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία, δηλαδή με μηχανήματα και εργάτες του Δήμου, και πώς αλήθεια κατασκευάζεται το έργο? Υπάρχει γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο? Ποιος είναι τελικά ο προϋπολογισμός του έργου? Πόσο θα κοστίσει στο Δημότη της πόλης μας και για ποιο λόγο δεν υπάρχει αντίστοιχος κωδικός στον προϋπολογισμό του Δήμου? Από ποιους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης εκταμιεύονται τα χρήματα για τις μέχρι τώρα εργασίες? Γιατί δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία για την εκτέλεση δημοσίων έργων μέτρα ασφαλείας με τη σύνταξη και εφαρμογή των αντίστοιχων φακέλων? Και επίσης, ποια είναι η μέρημνα του Δήμου για τις εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης που χάνονται από την ανάπλαση της πλατείας? Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα ερωτήματα που βάζει και είχε βάλει ο κύριος Κυλιακίδης νωρίτερα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και τα γνωστά τους δηλαδή, αυτές οι πρακτικές που νομίζουν ότι κάποιον μπορούν να επηρεάσουν και μετά το σοκ ότι το πολιτιστικό κέντρο συνεχίζεται, λοιπόν, πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο. Θα απαντήσει ευλόγως εντός μηνός ο υπεύθυνος, εγώ δεν έχω καμία σχέση, τις αρμοδιότητες έχω μεταφέρει σε επί κ. Τούρος, θα απαντήσει ο κ. Τούρος για αυτά και η τεχνική υπηρεσία. Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Να περάσουμε, πριν περάσουμε στα θέματα... Ναι, να πω κάτι στον κύριο Κυριακή. Γιατί αρχίζουν και δεν κοιμούνται το βράδυ, επειδή το έργο τελειώνει τόσο γρήγορα, ανάψανε χθες και τα φώτα και με πήραν πάνω από 50 άνθρωποι και μου λέει συγχαρητήρια στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος μας κατάντησε να είναι εργάτης, πάει το πρωί πρώτος και φεύγει τελευταίος. Θα τρίβουν τα μάτια τους μέχρι τα Χριστούγεννα που θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αυτή είναι η στεναχωρία τους, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτά όλα είναι προφάσεις για αμαρτία. Τίποτα. Ο φίλος μας. Κυρία Πρόεδρε, δώσατε το λόγο στον κύριο Λεμονόπουλο. Εξηγήστε μας γιατί τον δώσατε. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Στον κύριο Λεμονόπουλο, γιατί δώσατε το λόγο. Προσωπικού μιλήσε ο κύριος Λεμονόπουλο. Είστε εδώ το μικρόφωνο, γιατί. Κύριε Λεμονόπουλο. Κύριε Λεμονόπουλο, να κλείσουμε λίγο το μικρόφωνο. Ο κύριος Δήμαρχος θέλει να μιλήσει. Συνάδελφοι, να προχωρήσουμε λίγο. Έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσεων. Κυρία Πρόεδρε, ζητήστε το λόγο επί προσωπικού σας, παρακαλώ πολύ.
σε τι συνίσταται αυτό το προσωπικό, κύριε Κυριακή, δεν θα αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε εδώ στον Πάτρο Λίλο Λεμονόπουλο, οφείλεται να δώσω τον λόγο έστω ένα λεπτό για να απαντήσω. Δεν αναφέρθηκε σε εσά προσωπικά, κύριε Κυριακή. Καλά, πλάκα μου κάνετε. Πλάκα μου κάνετε, δεν το είπε απαντώντα σε αυτά που ανέφερε ο κύριο Κυριακή. Σα παρακαλώ να δώσετε ένα λεπτό τον λόγο. Κύριε Κυριακή, δεν αναφέρθηκε σε εσά προσωπικά. Είπε απαντώντα σε αυτά που ο κύριο Κυριακή προανέφερε. Εγώ δεν θα απαντήσω σε προσωπικό επίπεδο, θα πω μόνο ότι δεν ξέρω αν έχει πάθει σοκ κάποιος εδώ μέσα ή έξω από εδώ, επειδή καταφέρατε με καθυστέρηση πολλών χρόνων να διορθώσετε τα λάθη που εσείς είχατε κάνει σε σχέση με το πολιτιστικό. Δεν ξέρω τι λέγεται για την πλατεία Ευκαρπίδη και δεν με αφορά. Εγώ εγκαλέστηκα και μάλιστα από τον κύριο Λεμονόπουλο για το ότι δεν θα καταλάβω πότε θα τελειώσει το έργο της πλατείας Ευκαρπίδη. Τότε δεύτερη φορά σήμερα. Και τον προκαλώ λοιπόν τον κύριο Λεμονόπουλο, γιατί ο Δήμαρχος απαξίει να απαντήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον προκαλώ λοιπόν να μας πει για ποιο λόγο δεν παίρνω απαντήσεις σχετικά με το αν τηρήθηκε η νομιμότητα σε σχέση με τις κατασκευές της πλατείας Ευκαρπίδη. Δηλαδή, εάν θα προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα όπως αντίστοιχα στο πολιτιστικό και πάμε κάνα 2-3 χρόνια πίσω, πάλι θα φταίει η αντιπολίτευση και όχι η διοίκηση που παίρνει ή δεν παίρνει τις νόμιμες αποφάσεις. Κύριε Κυριακίδη, επέρασε το ένα λεπτό.